Περάσαμε στο σαλονάκι, κορίτσια. Θέλουμε να δείξουμε όλο το σπίτι στην. Είναι πιο πριβέ εδώ τα πράγματα. Από την τραπεζαρία. Σαλονάκι, μετά έχουμε και άλλους χώρους. Όλα είναι ωραία. Δεν ξέρω αν. Έγινε πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Σας το είχα πει και την πρώτη φορά που είχα έρθει. Νομίζω ότι έχει το πιο ωραίο σκηνικό. Όχι μόνο σε πρωινή ζώνη, γενικά. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάς καταρχήν, που έρχεσαι με χαρά, με διάθεση. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και εμείς χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε όλους τους καλεσμένους που έρχονται εδώ με καλή διάθεση. Οι περισσότεροι έτσι έρχονται. Και υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν ότι χαίρονται και φεύγουν μετά και είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό τώρα δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρουμε, το ακούμε μετά. Δεν πέρασε ωραία. Α, ναι, ξέρω. Ξέρεις για ποιον αναφέρομαι. Και λέω, πώς δεν πέρασε ωραία. Μα εδώ δείχναμε τόσο ωραία τι περνάμε. Αλλά τουλάχιστον με την άδεια ξέρουμε ότι περνάει ωραία. Να σας ρωτήσω εγώ, ρε παιδιά, έχει τύχει ποτέ να έρθει καλεσμένο και να σας πει από πριν ότι εντάξει, θα κάνουμε συνέντευξη, αλλά δεν θέλω να με ρωτήσετε αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Τότε δεν ρωτάμε εμείς, άμα μας πεις, λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Αυτό επίσης είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, να μην πεις στον Χρήστο, μη ρωτήσεις εδώ. Εκτός αν είναι κάτι προσωπικό που το σεβόμαστε, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά, όχι, δεν μας έχει τύχει πάντως να μας βάλουν απαγορευτικά, έτσι, οι περισσότεροι έρχονται. Μας έχουν εμπιστοσύνη, μάλλον. Μετά σας έχει τύχει να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας πει Χρήστο, δυστυχώς είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος ή απογοητευμένη η Σύση ναι. από τη συνέντευξη. Θυμάμαι γιατί... ένα περιστατικό πολύ έντονο. Ναι, να το πούμε λόγω χρόνου. Γιατί έρχονται κάποιοι. Ας μην το πούμε όμως. Γιατί, ας πούμε. Όχι, ας μην πει το πρόσωπο. Αλλά μην πω πρόσωπο. Μας είπε για τη σύζυγό του ηθοποιό που ήρθε εδώ ότι δεν ικανοποιήθηκε με τον χρόνο αλλά που έχει τα δίκια του. Είχε, ναι, ήταν λίγος ο χρόνος, αλλά αυτό δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Έτσι είναι θέμα πολλών πραγμάτων. Αυτό σημαίνει πολλές φορές. Είχε συμβεί και στο Ελλάδα αρκετές φορές. Και τώρα που έτσι έχει κλείσει χρονιά. Τώρα θα σας κάνω εγώ συνέντευξη. Το έχετε καταλάβει. Κάνω, ωραίο, το σούπερ λέγει. Το καταλάβω. Όχι τίποτα. Α, τέλεια, πολύ ωραία. Όχι τίποτα, απλά κλείνει χρονιά. Και επειδή κάθε σεζόν στην τηλεόραση είναι και χρονιά, είναι και μάλλον στιγμή απολογισμού. Και επειδή αυτή η πρωινή ζώνη είναι πολύ. Πολύ ιδιαίτερη. Πολύ παθή. Και πολύ παθή. Και τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έχοντας τίποτα, ελάχιστη εμπειρία. Καλοκαιρινή εμπειρία. Είναι πολύ καλοκαιρινή. Mm-hmm. Και, ναι, και στο Μέγα. Α, και στο Μέγα, βέβαια. Ναι, ναι. Έχει πολύ. Με τον Αρναίο το κλουδενήσουν. Με τον Γρηγόρη. Βεβαίως. Α, ναι. Α, δεν το θυμόμαι. Ήμουν αυτό γενικά. Σα το μετά με τον Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, ναι, το σκέφτομαι. Έχουμε πολλά κοινά εμείς. Έχουμε δηλαδή από τα ίδια πλατό να κυκλωνόμαστε. Αλλά μόνο ένας κατάφερε να σας έχει μαζί και τις δύο. Ενώ ο Γρηγόρης δεν τα κατάφερε, ο Φερεντίνος τα κατάφερε. Σας έχει μαζί ταυτόχρονα. Όχι μόνο μία φορά. Στον Γρηγόρη είχα πάει καλεσμένη όταν ήταν η Νάντια μαζί με τον Γρηγόρη. Α, έχει γίνει το τρίο δηλαδή τηλεοπτικά. Μάλιστα. Ωραία. Παρόλα αυτά, συνέχισε. Θέλω να μου πείτε ξεχωριστά. Mm-hmm. Εσύ εντάξει, εσύ έχεις μια εμπειρία τέλος πάντων στην πρωινή ζώνη αρκετά χρόνια. Εσύ όμως, βρε Χρήστο. Mm-hmm. Που... Το όμως, το όμως το τόνισε. Όχι, εσύ, γιατί δεν είχες εμπειρία μέχρι τώρα στο πρωινό. Πρωινή γενικότερα δεν είχα εμπειρία. Είχες εμπειρία από τα βραδινά και τα ψυχαγωγικά και τα σοου και όλα αυτά. Πώς σου φάνηκε αυτή η χρονιά του πρωινού, αλήθεια. Θέλω να κάνω τον απολογισμό καταρχήν 29 Ιουνίου που θα είναι τελευταία μέρα. Εντάξει, αλλά... ένα πρώτο απολογισμό. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε ένα μήνα δείξεις τι μπορεί να συμβεί. Είναι ένα μεγάλο διάστημα, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι λίγο, είναι 23 εκπομπές ακόμα. Θα πω κάτι που έχω ψηλοποιεί. Ξυπνώντας το πρωί, πάντα λέω αχ και όχ. Αλλά ερχόμενος εδώ πέρα, μου φτιάχνει διάθεση και το απολαμβάνω. Το χαίρομαι, είναι μια καινούργια εμπειρία, άλλα νερά. Και έχω βγει πιο δυνατός μέσα από αυτό. Δηλαδή, δεν έχω μάθει μόνο τηλεοπτικά, αλλά έχω μάθει και άλλα πράγματα. Πιο δυνατός από ποια άποψη. Έχεις αποκτήσει πιο γερό στο μάχη μετά από τόσα χρόνια σου. Και αυτό. Ναι, πες τα εσύ, αυτό είναι καλό. Όχι, τι εννοώ. Mm-hmm. Πόσα χρόνια κάνεις τηλεόραση. Κάνω από 1992-93. Πολλά λοιπόν χρόνια. 20 Πολλά χρόνια. Πω, από ό,τι ήθελα και εδώ από 20 χρόνια μοναδιά. Αυτή η χρονιά. Η 20η σου χρονιά. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις άλλες 19. Είχε. Ως προς τι. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά γιατί είχε άλλη συνέπεια, άλλη πειθαρχία, άλλη εσωτερική διαδικασία, άλλο συντονισμό με τα άτομα γύρω σου. Ήταν μια ομάδα που έπρεπε να μπω μέσα σε όλη αυτή τη λογική. Ξέρεις, η ομάδα είναι τελείως διαφορετική η ιστορία. Ναι, αλλά και στις άλλες που πρέπει να μπει σε ομάδα, δεν ήταν η πρώτη φορά. Πιο μικρές από τις φορές, ο Νίκος. Πιο μικρές, μονολακτικές, ναι, όχι. πες μου, έλα. Ποιοι ήταν αλλιώς οι ομάδες εκείνες τις οποίες είχες πει. Τώρα, σε αυτή την πρωινή ζώνη, έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας το από απόσταση, βρε παιδί μου, ότι ενώ τόσο καιρό δεν είχε ασχοληθεί κανείς μαζί σου με το προσωπικό σου κομμάτι, με την ζωή σου, την έξω από τα πλατό. Εκτέθηκα περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Έτσι, βέβαια. Φάνηκε αυτό στην 20η σου χρονιά στην τηλεόραση. Αυτό αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε, δεν είναι τι μου φάνηκε. Είναι κάποια πράγματα που με ενόχλησαν, κάποια πράγματα που μου έκαναν έκπληξη. Αλλά εγώ είμαι ψύχρεμος, είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω. Τι σου έκανε, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Το να ασχολούνται με εμένα με κάποια πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Η προσωπική ζωή γενικότερα είναι μια
πάντα την άφηνα έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξύπνησες ποτέ πρωί να έρθεις εδώ στην εκπομπή και να πεις ότι νομίζω ότι δεν θέλω άλλο πρωινό? Ναι, συμβεί και αυτό. Αλλά τις περισσότερες φορές έχω πει ναι, είμαι χαρούμενος που το κάνω. Εσύ, Σισάκη, τι? Το έχεις πει ποτέ? Ποια ερώτηση, ποιο? Να έρθεις όχι, εδώ να πρωί και να πεις ότι τέλος. 7 χρόνια πρωινό, 7. Οπότε το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μου έχει έρθει ποτέ να πω τέλος. Έχω περάσει δύσκολα, μου έχει βγει αντίδραση σε άλλα θέματα που προκύπτουν από τη δουλειά, αλλά όχι σε σχέση με το πρωινό. Δηλαδή όλο αυτό που λες με το Χρήστο που πολλές φορές. Ναι, αλλά φέτος και για σένα ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό σου γιατί λέω. Είσαι 7 χρόνια στην πρωινή ζώνη, αλλά φέτος ήσουν και εσύ στο επίκεντρο μαζί με το Χρήστο. Αυτό σου λέω. Ότι πολλές φορές έχω στεναχωρηθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Οι λόγια που θα ακούσω για μένα. Αλλά από τη στιγμή που έκλεισα την τηλεόραση, γιατί πέρασα μία φάση στην αρχή, που και εσύ φαντάζομαι την έχεις περάσει αυτή τη φάση, που ξαφνικά εκεί που βλέπεις όλες τις εκπομπές κοινωνικού σχολιασμού. Και δεν αφορά το όνομά σου, ξαφνικά μπαίνεις στο τρυπάκι να ακούς πράγματα για σένα. Και όταν αυτά είναι σκληρά, παθαίνεις μία φόρτιση. Σκληρά είναι όταν έχουν να κάνουν με τη δουλειά ή με την οικογένειά σου. Πιο σκληρά είναι όταν έχουν να κάνουν με την οικογένειά σου. Και ποιο είναι αυτό που σε έχει πειράξει περισσότερο από όλα από όσα έχουν υποθεί? Γράφτηκε και χωρίζω, βέβαια. Βέβαια γιατί το παιδί μου πάει σχολείο, γι' αυτό. Και γιατί τα παιδάκια ξέρεις. Σου είπε ποτέ ο γιος σου ότι ξέρεις που μ' άκουσε αυτό? Σου το ανέφερε ποτέ?